Θυμάμαι πολύ που ο κύριος βουλευτής συντόπιτη και έφυγε. Μίλησε, ναι, θα το πω προσωπικά, γιατί εδώ και 2,5 μήνες επιτίθεται εναντίον προσωπικά στα τηλεόραση και στα ράδια. Γι' αυτό το πάω και εγώ προσωπικά. Λοιπόν, είπε για τον κύριο Χρυσαπίδη που δεν ήταν και τον προσέβαλε, γιατί ο άνθρωπος ίσως είχε μια λυμένη υποχρέωση, είχε συμβούλιο, δεν μπορούσε να τα αφήσει. Ο κύριος ήταν εδώ και έφυγε. Υποτίθεται ότι ενδιαφερόμαστε για το τουριστικό προϊόν του τόπου. Μιλήσαν τόσοι άνθρωποι για το τουριστικό προϊόν. Υποτίθεται ότι δεν ξέρει ο άνθρωπος, γιατί έχει ουρανοκατέβατος εδώ πέρα και δεν ξέρει και μιλάει. Αλλά πιστεύω ότι θα διακόψω να σας αφαιρέσω τον λόγο. Γιατί να μου αφαιρέσετε τον λόγο. Όπως είσαστε εσείς προσκεκλημένοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι είναι και ο κύριος βουλευτής. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα και θα πρέπει επί αυτού του θέματος να τοποθετηθείτε. Σας παρακαλώ πολύ να πάψουν οι αναφορές στο πρόσωπο του κύριου βουλευτή, ο οποίος έχει αποχωρήσει από την αίθουσα. Ευχαριστώ. Και εγώ το πρωί δεν ήμουν στην τηλεόραση, αλλά την κατάσταση στο βουνό, όσοι ανεβαίνουν, γιατί δεν ανεβαίνουν όντως όλοι οι Κερκανιώτες, δεν ξέρουν εδώ και 10 χρόνια ποια κατάσταση υπάρχει. Όπως είπε και ο δήμαρχός μας, κάθε χρόνο κλείνουν και ξενοδοχεία. Ήταν η τελευταία χρονιά που μπορέσαμε και αντέξαμε. Αν δεν ερχόταν οι πρόσφυγες, το 80% των ξενοδοχείων που έχουν πρόσφυγες αυτή τη στιγμή θα ήταν κλειστά. Λοιπόν, μιλάμε, για να μην απευθύνομαι στον βουλευτή, για τουριστικό προϊόν. Για ποιο τουριστικό προϊόν μιλάμε? Από δρόμους, τίποτα. Ανασφάλεια, το ότι έρχονται οι πελάτες και μας λένε ότι κοντεύουμε να σκοτωθούμε, το ότι υπάρχουν χιόνια και δεν υπάρχουν οχυριστικά για να καθαρίσουν. Μιλάμε για ένα χιονοδρομικό που μας είπαν ότι είναι εισάξιο με τον Παρνασσό, εισάξιο με το Καϊμάκτσαλάν, από πότε έγιναν εισάξια αυτά? Στο χιονοδρομικό της Βασιλίτσας πόσα χρόνια έχουν να πέσουν? Είναι με τις υποδομές του 75, το 90 γίνονται καρεκλάκια. Όλα τα υπόλοιπα είναι από το 75. Το ξέρετε ότι σήμερα, έτσι έτσι να γίνει ένας έλεγχος, θα κλείσει έστω και να ανοίξει το χιονοδρομικό, γιατί τα σηματόσχηνα γίνανε το 90 και σε 20 χρόνια έπρεπε να αντικατασταθούν και δεν έχουν αντικατασταθεί? Το ξέρετε αυτό? Ότι είναι για κλείσιμο επάνω. Για ποιο τουρισμό μιλάω? Υπάρχει επάνω ένα σαλέ διημέρευσης. Εγώ είχα φέρει που μου έλεγε ότι, τέλος πάντων, ότι δεν προσπαθούμε να πούμε στο εξωτερικό. Έφερα από το Ισραήλ, tour operators, για να μου έρθουν το χειμώνα και για σκι. Ανέβηκαν πάνω. Τους είχα 2 εβδομάδες, τους φιλοξενούσα, τους φάιζα, τους πότιζα. Στο τέλος ξέρετε, μου είπανε, τι να έρθουμε να κάνουμε. Επάνω, εγώ θα σας φέρω οικογένειες ενός κάποιου εισοδήματος που δεν θα ξέρουν οι γονείς να κάνουν σκι, θα κάνουν τα παιδιά. Εμείς πού θα κάτσουμε, οι μεγάλοι πού θα κάτσουν εκεί πέρα? Υπάρχει ένα σέλε διενέρευσης? Όχι, δεν υπάρχει. Λένε ότι θα μιλάω στο τρίτο πρόσωπο για να μην έχετε πρόβλημα. Μας λένε ότι έχουμε 9 μήνες χιόνι. Όπως είχε πει και ο συνάδελφος, το χιόνι μπάτσι ήταν αυτό. Λοιπόν, έχουμε 2 με 3 μήνες, αν 4 θα σας πω. Υπήρχε ευκαιρία να κάνουμε επάνω τεχνητό χιονισμό. Νερά υπάρχουν. 5 κανονάκια ήταν. Τίποτα. Μπορούσαμε να επεκτείνουμε την χειμερινή περίοδο κατά 1 μήνα. Δεν το κάναμε. Ούτε αυτό. Μιλάμε για εναλλακτικό τουρισμό. Σήμερα που μιλάμε, η Ευρώπη βράζει. Είναι το προϊόν που πουλιέται στην Ευρώπη, ο εναλλακτικός τουρισμός. Με τι να πας έξω? Πήγα σε 3 εκθέσεις του εξωτερικού. Πήγα Ιταλία, πήγα Γερμανία, σε 2 εκθέσεις, μία του Βερολίνου και μία του Ντίσσελντορφ. Ήταν εξειδικευμένο πάνω στο εναλλακτικό τουρισμό. Ξέρετε τι μου είπαν οι tour operator? Έδειξα το ξενοδοχείο, την περιοχή, φωτογραφίες. Μου λένε χάρτες, περιπατητικούς, μονοπάτια. Πού να πάνε οι πελάτες μας? Πριν από 4 χρόνια, που είναι κατελημένες όλες οι κλίνες, πριν από 4 χρόνια είχα έρθει μέσω ίντερνετ σε επικοινωνία με μια ασφαλιστική εταιρεία της Αλβετίας, η οποία ασφαλιστική εταιρεία στέλνει ασφαλισμένους συνταξιούχους σε διάφορα μέρη της Ευρώπης για διακοπές.
Φτάσαμε σχεδόν στο τέλος να συμφωνήσουμε. Μιλάμε, θα γεμίζαν όλα τα ξενοδοχεία. Και τότε, πού θα φέρναν τους υπόλοιπους τουρίστες, τέλος πάντων. Αλλά εκείνοι θα ήταν επέτειοι, δεν θα ήταν πρόσφυγες. Εκεί δεν αυτό μας πείραζε. Τέλος πάντων, και το τελευταίο που μου είπαν ήταν, δεν έχω τι να κάνουν πάνω. Αν περάσανε μία μέρα, μία βόλτα εκεί γύρω στο ξενοδοχείο, αν δεν πήγαν μία στην Καστοριά, δεν έχουν με τι να ασχοληθούν. Πώς να πούμε στο τουριστικό προϊόν του εναλλακτικού τουρισμού. Έχουμε μία χρόνια κάρτα που αν δεν πληρώσεις 4 εκατοστάρικα στο χ μεταφορέα, θα σου κάνει την ξενάγηση, δεν μπορείς να μπεις μέσα. Γιατί δεν υπάρχει σήμαση, δεν υπάρχει μονοπάτι, ο δρόμος είναι συνέχεια φεύγει. Έχουμε μία φορτίτσα, πανέμορφο από όλους τους πελάτες που έρχονται, τους έρχονται, αν δεν πάτε φορτίτσα, δεν έχετε δει τίποτα στο έργο πενά. Πήγαιναν οι πελάτες που γυρνούσαν με σπαμμένα κάρτα. Είναι ο δρόμος εκείνος εκεί κάτω. Κάτι και πήγες εκεί κάτω. Υπάρχει ένα κιόσκι, ένα πετρόχτη, ένα υφόστρωτο κάτω. Μία βρύση όμορφη εκεί να έρθει ο πελάτης και να δει κάτι. Να πάει ο άνθρωπος ο τουρίστης να δει κάτι. Τι να του δείχνουμε. Άρα δεν υπάρχει τουριστικό προϊόν και μην μιλάμε για τουριστικό προϊόν. Ούτε για μπράβο. Ναι, τα μπράβο ναι, βασίζονται πάνω σε βάσεις γερές. Άμα θέλεις να έχεις διαρκές βραδινέι, πρέπει να έχεις βάσεις γερές, με υποδομές. Το να δημιουργήσεις για ένα χρόνο ένα βραδινέι, αυτό δεν στέκεται. Δεν θα σταθεί άμα δεν έχεις πραγματικά γράμματα από πίσω. Θα έρθει ο πελάτης, μία, δύο, τρεις, θα πει χαίρετε, πάω αλλού. Λοιπόν, όσο για τα χρήματα που τόσο πολύ συζητιέται εδώ και παίρνουν οι ξενοδόχοι και έχουν οικονομήσει τρελά, εδώ έχω τη σύμβαση κι αν και δεν χρειαζόταν. Ήθελα να του τη δώσω του κυρίου Πάτση, γιατί σήμερα το πρωί μου έλεγε ότι εγώ παίρνω 40 ευρώ το άτομο και έχω 110 άτομα. Και επειδή δεν ήθελα να φέρω και τον άλλον συναδέλφων, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, σας το δώσω. Είναι η σύμβαση που έχω υπογράψει με το Υπουργείο και όχι και με καμία ΜΚΟ που μας έλεγε. Με το Υπουργείο απευθείας είναι 10 ευρώ το άτομο, άμα από αυτό βγάλεις. Τα 3 ευρώ την εφορία, τα 5 ευρώ τα έξοδα που έχουμε να κάνω έξοδα επάνω, θέρμανση, ίδρυψη, μεταφορά, ηλεκτρισμότα, όλα αυτά, μένει ένα 3 με 4 ευρώ. Γι' αυτά παλεύουμε. Για να κρατήσουμε τα ξενοδοχεία μας ανοιχτά και όχι για να οικονομήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σουπιάτο. Ο λόγος ζήτησε ο κύριος Παϊωάννου.